Έχω ένα πονοκέφαλο, πάω να σπάσει το κεφάλι μου. Να πιάσω τη γιαγιά μας εξιματιάσει. Όχι, όχι, δε Δημήτρα, άστη, μην την αναστατώνεις τη γυναίκα τέτοια ώρα. Πώς σε θωρώ να υποφέρεις. Πήρα παυσίπονο. Ρε Γιάννη, φορτώνεις τον οργανισμό σου με χάπια, ενώ η λύση μπορεί να είναι το ξεμάθιασμα. Μωρέ, λες τα ξόρκια να διώξουν τον πονοκέφαλο. 100%. Εγώ λέω να κάτσουμε αγκαλίτσα και σιγά σιγά θα πιάσει και το παυσίπονο. Είμαι το γιατρικό σου. Μπορείς να το πεις και έτσι. Πάμε μέσα. Όχι, όχι, και εδώ μια χαρά είμαστε. Μα λέγεσαι. Ναι, άμα. Μπας και φύγει ο πονοκέφαλος γρηγορότερα. Άντε, δεν θα ανοίξεις. Όχι, είμαι αποσχολημένη τώρα. Έλα, βρε, αγάπη μου, τώρα μπορεί να είναι κάτι επίγον. Να μας πιάνει τηλέφωνο. Τώρα κάνουμε άλλα πράγματα. Δεν μπορώ έτσι, σου λέω, να χτυπάει η πόρτα και εμείς να. Άντε. Καλά, μην είσαι δούντο μου, τα. Μη σταματάς, πας πολλά καλά. I will be back. Γιαγιά. Δημήτρα μου, δεν είμαι καλά. Γιάννη, εγκεφαλικό! Πιάσε τώρα ασθενοφόρο! Κάτσε. Τι είσαι, γιαγιά? Μα τι καλά μαράσαμε! Γιατί μου έπρεπε να είναι? Γεια σου, κυρία Ελένη! Θωρώ σε άπλωσε τσάμπα πάλι, α! Δήμητρο! Γιαγιά! Μάξε, αγάπη μου, έτσι είπα τίποτε κακό. Γιατί σε δάμε? Να σου πω. Λοιπόν, επί να τσιμηθώ, α. Ετσιμήθηκα μάλλον. Ναι. Και θωρώ σε όραμα. Λεθιά, τι φορούσα? Μαύρα. Εκάθεσαι στο γραφείο σου και άρχισε να κλάμα. Γιατί, τι έπαθα? Μπήκαν μέσα κλέφτες. Έκαναν το σπίτι καπριολέμανα μου. Δεν αφήκαν τίποτε. Ο Γιάννης που ήταν? Ο Γιάννης. Αλλά όπως εμποίθηκε και κόστηκε. Α, θα συνεχιστεί για πολλή ώρα αυτή η σουρεάλ συζήτηση. Ρε γιαγιά, μπορούσες να δεις όνειρο ότι κέρδιζα το λαχείο και αγόραζα μεγάλο σπίτι στη Λευκοσία. Γιατί δεν μου είσαι το χορκό μας. Μπράβο, γιαγιά Ελένη, αυτό της λέω κι εγώ. Εσύ να μην λάρεις τίποτε, ρε. Αν δεν στεπανωθείς την κορούα μας, δεν έχεις άποψη. Άσχετο. Γιατί και που λαλείς. Ναι. Ύστερα, εσύ έκλαιες πολλά και έρχομαι εγώ, μάνα μου, και φέρνω σου όλα τα πράγματα που σου πήραν οι κλέφτες. Από μηχανής Θεός, σαν τον Ποσειδώνα ένα πράγμα. Δεν μου είπε βάλε το καλαμαρουί. Τίποτε, τίποτε. Γιαγιά μου, άλλο πως είδες τίποτε στην τηλεόραση και επηρεάστηκες. Ήταν απλά ένα όνειρο. Πιένε σπίτι σου τώρα να ξεκουραστείς, εντάξει. Όχι, εμπάγω πότε. Γιατί? Ακούνατε, γιαγιά. Πριν να έρθει, είχαμε μια πολλά σοβαρή συζήτηση με τον Γιάννη και πρέπει να τη συνεχίσουμε. Όχι, αγάπη μου, τώρα δεν πειράζει. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Εντάξει, να κοιμηθώ, δάμε καλό. Mm. Άτσα, πιένε, φερέ εσύ κάτι έτσι να ρίξουμε τα μπει στον καναπή για να κοιμηθώ. Φερέ και κανένα μπάπλωμα. Μα να με θωρείτε έτσι, καλέ μου. Να κοιμηθώ, δάμε, αφού εγώ να σα σώσω, λαλό σα. Α τολμήσουν να έρθουν κλέφτε και με καλή γυαλό του. Κατήσι του. Μαμά μου! Δεν πόβατες, ρε! Τρόμαξα! Γιατί με τίποτε φοβεί, τσαρική! Αγάπη μου, εξυπνησές! Ναι, ναι. Πιένε ρε, βάλε τίποτε πάνω σου, που με κυκλοφορείς ξεφράγοντος! Είχα ξεχάσει ότι προσλάβαμε σε κιουριτά. Τέλος με είπε, κόρη. Τίποτε. Γιαγιά μου, αφού δεν έγινε τίποτε ψες, γιατί δεν πάει σπίτι σου να ξεκουραστείς? Έτσι αν έρθουν συγκόρη μου την ώρα που λείπεις. Αφού είναι ο Γιάννης σπίτι. Σιγά, έχω μπει στο συνέχο τώρα το καλάμαρα. Γιατί εσύ τι διαφορετικό θα έκανες? Κόρη, μα φτιάχνεις με πως σπίτι σου, άντι γιαγιά σου, κόρη. Είπα εγώ έτσι πράγμα, να κάτσεις όσο θέλεις. Καμί μου και εμένα έναν καφέ. Που η ώρα 4 που εστικώστηκαν. Αν έγινε τον τίποτε, ήταν να το πάρω χαπάρι. Μα ποιος θα μπει μέσα σαν είμαστε σπίτι, γιαγιά? Λίγα πράγματα που θέλουμε είναι στην τηλεόραση. Εγώ με τον Γιάννη δαμέ, δεν φούμε τίποτε. Σιγά. Φού να του κάνεις, να πιέσαι χαμέ. Δήμητρα. Γιαγιά. Καλά, κόρη μου, έτσι δείξαμε σου το. Εσύ πάντας, Δήμητρα μου, αμορφή μου. Εν πρέπει να φοάσαι τίποτε. Θα σηκώνεσαι το πρωί να σάζεσαι, να ντύνεσαι και να πιένεσαι στη δουλειά σου. Και να έρχομαι εγώ να κάθομαι τα όλη μέρα στο σπίτι. Όχι, μάνα. Όχι. Εντέλεια χαμάκι, σα. Κανεί με το άλλα, ρε. Κανεί. Και να αυξηθεί η πίεση σας. Λίγο έβαλα.
Κανεί ζάχαρη και να αυξηθεί το ζάχαρο σα. Γιαγιά Ελένη, όταν ένα φαγητό έχει μέσα σάλτσα ντομάτα, βάζουμε λίγη ζάχαρη και να σπάει στη γεύση ντοματίλα. Ναι, καλά. Ένα μαμαλάκι σου θα μάθει τούτα. Όχι, σεφ είμαι. Ξέρω τα μυστικά από μόνο μου. Σιγάρε. Και τι ξέρετε εσείς οι άντρες που μαϊρέματα. Αφού το σπούδασα. Τι νομίζεις δηλαδή, ότι η Δήμητρα γνωρίζει περισσότερα μαγειρική από μένα. Σίγουρα. Παίζεις στη ζωή σου κορώνα γράμματα άμα δοκιμάσεις φαγητό της Δήμητρας. Α, για εκείνον ναι, την περνείς. Όχι, ούτε εκείνη θέλει γάμο. Ναι, σιγά, ποια γενικά της θέλει γάμο, να. Εσύ τις έβαλες τις ιδέες. Ήρθε. Καλώς την πουρέκα μου, καλώς ήρθες. Γιαγιά, θα με είσαι ακόμα. Πού να πάω, κόρη μου, να φύγω την περιουσία μας να μας τη φάνε κλέφτες. Ποιους κλέφτες, γιαγιά? Α, δεν ξέρεις τίποτε εσύ. Αυξήθηκε η μάνα μου η εγκληματικότητα στην Κύπρο που τον καιρό που πιέζει στην Ελλάδα. Ευτυχώς που ήρθες τώρα, δηλαδή, γιατί θέλω να πάω στην τουαλέτα. Καλά, μα όλη η μέρα που λείπανε πιέζει τουαλέτα, γιαγιά. Γιατί έχω εμπιστοσύνη του καλαμαρά, εγώ. Όλη μέρα με στην κουζίνα να τζομάσαι. Αν έμπαινε κλέφτες, ήταν να ο μπαρ είχα πάρει. Δήμητρα. Γιαγιά. Πάω. Πήγαινε. Δεν την αντέχω άλλο, με έχει παίξει από το πρωί. Μάμα μου, την καημένη είναι αγωνιά για μας. Μην τη λυπάσαι, Δήμητρα. Από το πρωί με έχει βάλει και έχω κάνει όλο το σπίτι από γωνία σε γωνία για να μην καταστραφεί και σπουριάσει η περιουσία της. Όχι, γι' αυτό μυρίζει καθαριότητα. Δήμητρα, η γιαγιά σου έχει αρχίσει να τα χάνει. Είναι εσύ που χάνεις όλοι. Μην αρχίζεις, μια χαρά είναι η γυναίκα. Μια γυναίκα που κυκλοφορεί με την τσάντα της 24 ώρες το 24ωρο, δόθε και κήθε, δεν τη λες και νορμάλ. Αυτή για να ησυχάσει πρέπει να βρει τους κλέφτες, να τους πιάσει, να τους σαπίσει το ξύλο και ύστερα να φύγει. Αχ, Δήμητρα μου, Δήμητρα μου, με τα ωραία που σου έκαναμε το σπίτι, πολλά ωραίο, να. Χαρά στον άντρα που να σε πάρει. Και έχουμε σου και την πρίκαν έτοιμη. Σε λίγο θα με πει και πρικοθύρα. Τι ήταν τούτο? Κλέφτες, ελάλου σας το εγώ. Τι κλέφτες, γιαγιά, το παραθυρόφιλο θα είναι. Εσύ ούλα ξέριστα. Δήμητρα. Γιαγιά. Να πάω εγώ, κόρη. Όχι, όχι, αφούμε, μείνε. Με φοάς έτσι να νοείς κάτσον έτσι με τη τσάντα μας την κελέ. Ρε αγάπη μου, πήγαινε εσύ που είσαι άντρας, άτε. Γιατί αρκεί. Καλό που σε φάνε τον ζάχαρο. Σας το είπα. Το παραθυρόφυλλο ήταν ανοιχτό. Το είχα αφήσει εγώ για να ξεβρωμίσει το σπίτι από τις χλωρίνες. Ρε, να σου την κάτσε έτσι με σαν τον ακούεις. Ρε, καρτερούμε κλέφτες. Και εσύ άφησες το παράθυρο να ανοιχτό. Δήμητρα. Γιαγιά. Μάνα μου, η καημένη κουράστηκε. Από το πρωί, από το χάραμα είναι στο πόδι. Τι περίμενες? Πρέπει να της πεις να φύγει. Είναι σωστό. Και θα έχουμε μια ζωή τη γιαγιά σου μέσα στα πόδια μας μέχρι να εμφανιστούν κλέφτες. Δεν μπορώ να της πω έτσι πράγμα. Γιατί ρε Δήμητρα, δεν θα την πετάξει και στο δρόμο. Το σπίτι της είναι 2 τετράγωνα παραπάνω. Ας πάρει κι άλλα να παρακολουθεί το δικό μας από εκεί. Τέλος πάντων, να πάω στη Σούμπα και άμα έρθει το πίσω, να της το πω. Δεν έχεις να πας πουθενά. Τώρα να της το πεις. Για να χάσω το μάθημα μου. Προτιμάς να χάσω εγώ την ψυχραιμία μου? Πες της το. Μόνο λαβή. Εσύ είσαι μάνα μου. Μου, μπήκε και ένας κλέφτης μέσα. Να αναλάβω τώρα. Πού να βρεθεί ο κλέφτης για μέρα μεσημέρι? Μάνα μου, πόσο αθώα είσαι, Δημητρά μου. Γιαγιά, ξέρεις τι σκέφτηκα. Γιατί δεν πάει στο σπίτι σου να ξεκουραστείς, που είσαι τα πράγματα σου, α? Και έρχεσαι ξανά αύριο. Όχι που το πρωί. Μετά, που να σχολάσω, το απόγευμα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Α, τώρα που το σκέφτομαι, να πάω στη γειτονίστα μου, τη Δέσποινα. Έτσι ώρα πίνουμε πάντα τον καφέ μας. Ναι, να πάω και να πάω ύστερα στο σπίτι, να κάνω και ο μπάνιο μου. Εντάξει, και να ξανάρθω. Τέλεια. Εντάξει. Χρειάζεστε τίποτε από το σπίτι να σας φέρω? Έχουμε μπούλα. Εντάξει. Άντε, γεια σας. Άντε, γεια σου, γεια. Καλούμεντα είστε. Ναι, στο καλό, στο καλό. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Τώρα γιατί μιλάς σιγά? Αφού έχει αυτήν την καμπανέλα. Αυτό να μου πεις. Πάντως σε 2 ώρες θα είναι πίσω.
Μπορούμε να κάνουμε ό,τι λείπουμε. Σωστό και αυτό. Βέβαια, αν θέλει η γιαγιά μου να μπει, μπαίνει, α, γιατί έχει κλειδί. Για να μην έχει φανεί μέχρι τώρα, σημαίνει ότι την γλιτώσαμε. Αν είπες τη γειτόνισσα της στη Δέσποινα και πιάνε την κουβέντα, δεν θα δικαιώσουν ποτέ. Μπράβο. Λες να μας έρθει για after party? Ε, τούτον μπορεί. Πω, καλά, αυτό το πράγμα που νομίζει ότι θα μας κλέψουν στο χωριό, με ξεπερνάει. Γιατί ρε αγάπη μου, κάνουν διακρίσεις οι κλέφτες? Τι να κλέψουμε, ρε Δήμητρα? Ξέρεις πόσα λεφτά έχει η γιαγιά μου στις ντουλάπες της. Και γιατί δεν τα βάζει στην τράπεζα? Μετά το κούρεμα φοάται. Έχει τα μισά στις ντουλάπες της και τα άλλα μισά με στη τσάντα της. Ενε πρόσεξε ότι δεν την αφήνει ποτέ. Πρόσεξε, μην καταντήσεις κι εσύ έτσι. Πώς δηλαδή? Να έχεις κόλλημα με τα λεφτά και τις περιουσίες. Άσε που η γιαγιά σου δεν τα έχει 400 και να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι κληρονομικό. Μια χαρά είναι η γιαγιά μου. Απλά μια μεγάλη γυναίκα και έχει τις ιδιοτροπίες της. Με περιμένουν δύσκολα γυρατιά. Για να το ραλίσει τούτο, σημαίνει ότι σκέφτεσαι ότι είναι να γεράσουμε μαζί. Και πού θα βρω εγώ άλλο τέτοιο γυναικάκι, βρε. Τούτα μου να λύσει και κολλό πάνω σου. Έλα σου πω, εχθές αφήσαμε μια συζήτηση στη μέση. Θέλεις να συνεχίσουμε? Όχι ρε Δήμητρα, είμαι κουρασμένος. Θέλεις να σου κάνω λίγο μασάζ, να σε χαλαρώσω? Αρέσκει σου? Πολύ. Μπράβο, μπράβο, και πιο κάτω λίγο. Έλα ρε Δήμητρα, σου έχω πει χιλιάδες φορές να το κλείνεις το κινητό τη νύχτα. Είναι η γιαγιά μου. Μην της απαντήσεις, να κάνουμε ότι κοιμόμαστε. Μπορεί να πάθει κάτι. Ναι, έλα γιαγιά. Τι? Δεν το πιστεύω. Ναι, ερχόμαστε τώρα, ερχόμαστε. Εφύγαμε. Τι έγινε, παιδί μου? Εκλέψαν το σπίτι της γιαγιάς μου. Ευκήγε το όνειρο της πραγματικότητα. Αλλά όπως θεωρούσαν ότι λείπει συνέχεια, και μην και κλέψαν τη. Πού πας, Χριστιανή μου, με τις πιτζάμες? Έλα πίσω να αλλάξεις, να μας περάσουν για τρελούς. Ε, ρε, τι έχουμε να περάσουμε βραδιάτικα. Μη γράφω.